Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια παρατήρηση και στη συνέχεια προχωράω στις προγραμματικές δηλώσεις. Καλή είναι η πολιτική κριτική, αλλά καλά είναι να μην μπερδεύουμε το χθες με το σήμερα και ας πάνε κάποιοι που κάναν κριτική πριν για την κατάσταση στην πλατεία Βικτωρίας να δούνε πώς είναι η πλατεία Βικτωρίας αυτή τη στιγμή και για να καταλάβουν ότι εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε και την αρχή της ασφάλειας και την αρχή της ελευθερίας, προσπαθούμε τουλάχιστον. Όσο δε για τις ευαισθησίες, για τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, πάλι θα παρέπεμπα να δουν την κατάσταση στο θέμα της συντήρησης των μηχανών και των περιπολικών και την καταπώνηση του προσωπικού χωρίς δυνατότητα εναλλαγής, αλλά ας μην προχωρήσω παραπέρα. Σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις και από την άποψη της συγκεκριμένης κυβερνητικής ευθύνης που μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, θα αναφερθώ επιγραμματικά στο περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της ασφάλειας, του πολίτη και της κοινωνίας, της καταπολέμησης εγκληματικότητας, της βίας και της διαφθοράς. Στο επτάμηνο της προηγούμενης διακυβέρνησης έγιναν σημαντικά βήματα, όπως η επανεκκίνηση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς, οι ευέλικτες πεζές περιπολίες σε ορισμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου, συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς όπως ο Κανά και το Χαμόγελο του Παιδιού, ενίσχυση υπηρεσιών όπως για την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων, της ρατσιστικής βίας κλπ. Και όλα αυτά θα προχωρήσουν και στη συνέχεια. Το πρώτο που θέλω να διαβεβαιώσω όμως στην εθνική αντιπροσωπεία είναι ότι η αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας και η ισότητα όλων απέναντι στον νόμο θα είναι αντικείμενο υπέρτατου σεβασμού από την ελληνική αστυνομία. Η κυβέρνησή μας εγγυάται ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες, τα ατομικά, συλλογικά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε μορφή και εκδήλωσή τους θα είναι σεβαστά χωρίς οποιαδήποτε παρέκκληση. Θέλουμε σώματα ασφαλείας για τις ανάγκες προστασίας του πολίτη από τις έκτακτες καταστροφές και κινδύνους μέχρι τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Θέλουμε μια αστυνομία που να περιβάλλεται με κύρος, κοινωνική συνένεση, που να εμπνέει σεβασμό και διάθεση συνεργασίας. Σε αυτά τα πλαίσια, η αναδιοργάνωση θα έχει μεταξύ άλλων σαν κύριο σκοπό την εξοικονόμηση του προσωπικού και των τεχνικών μέσων για την αποτελεσματικότερη δράση και πρόληψη μαζί με τον αναπροσανατολισμό της φιλοσοφίας της δράσης τους, ώστε πράγματι να αντιμετωπίζεται η ακραία εγκληματικότητα και να τίθενται υπό έλεγχο κρίσιμα περιστατικά και τομείς κινδύνου αντί μιας συνήθους τάξης ρουτίνας. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει η Βουλή να συζητήσει πάνω σε ένα νέο σχέδιο νόμου που θα επιφέρει αναγκαίες αλλαγές των 42-49 του 2014 αφού προηγουμένως εκτεθεί σε διάλογο και με τα σώματα και με τους φορείς. Ίσως έχουμε υπερβολικά πλούσια σε δυνάμεις, επιτελεία και κεντρικές υπηρεσίες και αδύναμη φτωχή ραχοκοκαλιά. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών στην ελεύθερη έκφραση και τις εκδηλώσεις ελευθερίας, όχι όμως τη βία. Γιατί η βία αποδιγετεί την ελευθερία και απειλεί τη δημοκρατία και την κοινωνική συνένεση. Και φυσικά δεν έχουμε την πρόθεση να διαχωρίσουμε τις ανοιχτές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, πορείες σε φιλικές εντός εισαγωγικών και σε εχθρικές προς την κυβέρνηση, ούτε να υιοθετήσουμε αντίστοιχες διακρίσεις. Θα ελέγξουμε τα περιστατικά της δυσανάλογης και αδικαιολόγητης βίας σε βάρος των συλλαμβανομένων. Πρέπει εδώ να εμπνεύσουμε αντιλήψεις, όπως παραδείγματος χάρη, ότι είναι σοφρονιστικά κατάλληλο το να εξαντλούμε με υπερβολή όλο το τιμωρητικό οπλοστάσιο του ποινικού κώδικα σε κάθε ανήλικο που συλλαμβάνεται. Θα μειωθεί το προσωπικό που παρέχει ασφάλεια σε πρόσωπα πολιτικά και μη πολιτικά, γιατί φυσικά, αν πω τον αριθμό, κάποιοι μπορεί να εκπλαγούν και κάποιοι όχι, αλλά είναι τεράστιος και απαράδεκτος, πάνω από 2.700. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η υποκατάσταση της κρατικής λειτουργίας που επιτελούν τα σώματα ασφαλείας από διάφορες οργανώσεις που δημαγωγούν απευθυνόμενες στα κακά ένστικτα, τις καθυστερημένες νοοτροπίες, ενισχύοντας το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία. Κάνουν μεγάλο σφάλμα όσοι βάζουν στο στόχαστρό τους την προσέλκυση των δυνάμεων της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, προσποιούμενες ότι δίνουν χείρα βοηθείας.
Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στις οργανωμένες δημόσιες βιοπραγίες που στρέφονται όχι μόνο εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και κατά της περιουσίας και των ενόμων αγαθών των Ελλήνων πολιτών και που είναι χρέος μας να περιφρουρήσουμε. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές τόσο στη διάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να καταστούν η μεν αστυνομία πιο λειτουργική και αποδοτική, η δε πολιτική ασφάλειας να αντικατοπτρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης και να ισορροπεί με τις ελευθερίες και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της αστυνομικής ακαδημίας με μαθήματα τέτοια που να δίνουν στέρεες γνώσεις όχι μόνο σε αστυνομικά πεδία αλλά και σε πεδία κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών επιστημών. Η αναβάθμιση όμως της αστυνομίας θα περιλαμβάνει τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, την αντιμετώπιση οποιοδήποτε κρούσματος διαφθοράς και ρατσιστικής συμπεριφοράς που αντίκειται στις υποχρεώσεις και το ρόλο του αστυνομικού. Σε ό,τι αφορά τον έτερο κλάδο, την πυροσβεστική, απαιτείται και εκεί η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του σώματος μετά από μελέτη, σύμφωνα με τις σύγχρονες πυροσβεστικές ανάγκες και προδιαγραφές. Και πάλι εδώ χρειάζεται και για εδώ η αλλαγή του νόμου 42-49, ώστε να έχουμε σύγχρονο πυροσβεστικό σώμα και έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής. Ζήτημα προτεραιότητας είναι η αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ως σχεδιαστικού στρατηγικού οργάνου και του πυροσβεστικού σώματος σαν επιχειρησιακού βραχίωνα. Το πρόβλημα της επάρκειας των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης είναι γνωστό και ήδη δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη επιχειρησιακών απαιτήσεων για την ενίσχυση και ανανέωση του στόλου. Τις λίγες μέρες που έχουμε στο Υπουργείο αποφασίσαμε και την επόμενη εβδομάδα θα ενταχθούν τα δύο ελικόπτερα Super Puma και τα τρία μικρότερα ελικόπτερα BK του πυροσβεστικού σώματος στο σύστημα αεροδιακομιδών παράλληλα με τις λοιπές αποστολές τους. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σκοπεύουμε σε αναδιάρθρωση ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απειλές και κινδύνους. Πρόθεσή μας είναι να επιλύσουμε σύντομα τα χρονίζοντα προβλήματα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι διαρκώς ανοιχτός στις σκέψεις και προτάσεις σας για την εύρυθμη λειτουργία και τη βελτίωση του τομέα που υπηρετώ και θα επαναλάβω ότι η ασφάλεια σε μια δημοκρατία πρέπει να ισορροπεί με τις ελευθερίες. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Σε ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να υπηρετούνται ταυτόχρονα και οι δύο αρχές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργός ως στρατηγός ήταν άψογος και στον χρόνο και στα πάντα. Είδατε πώς βγαίνει η ιστορία. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον κύριο Θεοχάρη επί 3.